Δεν έχει δει ακόμα τη συνέντευξη που δίνει πρώτη φορά η Κόρτνεϊ. Σε σένα, και τη συμβία. Αποκλειστικά. Και μιλάει γι' αυτό, γιατί λέει για το γάμο. Η συνοδοιπόρος. Η συμβία. Λέει τώρα αποκλειστικά, ρε. Λέει για το γάμο, λέει ότι του μαγειρεύει το σπίτι, λέει γιατί για δυνατής ο Χρήστος, αν θαυμάζει το Χρήστο και σε ποια θέλει να μοιάσει. Πού την πέτυχες? Στο Hard Rock Cafe πήγαμε, στην Πλάκα, εξαιρετικό χώρο. Πολύ ωραίο. Μπράβο. Κοίτα, πρέπει να μου μιλάς αργά και απλά. Τα ελληνικά είναι λίγο δύσκολα. Λίγο. Πολύ. Τι λες, πολύ, πολύ. Είσαι καλή νοικοκυρά στο σπίτι? Προσπαθώ. Μαγειρεύεις? Ναι. Του Χρήστο το αγαπημένο ποιο είναι? Αυτός που, που έχει διέτα συνέχεια είναι κοτόπουλο με ρύζι και αυγά, τι κάνει τα. Κανηδίζεται τώρα για το Rising, ε. Ναι. Έχει αδυνατήσει πάρα πολύ. Ναι, το ξέρω. Ναι, είναι ομορφός, δεν είναι. Έχει μορφύνει όλα πολύ. Όλα αυτά που είπανε τελικά, έχετε παντρευτεί, έτσι, πες το. Κοίτα, δεν κάναμε γάμο, αλλά στην καρδιά μου από την αρχή ήμασταν. Μπήκατε στη διαδικασία, δηλαδή, και υπογράψετε απλά χαρτιά. Ναι. Επειδή είμαι εδώ μόνη μου, φαντάζεσαι, δεν έχω κάποιος που, αν κάτι γίνεται, μπορεί να με βοηθάει. Δεν μπορεί να έρθει ούτως επίσημος άνθρωπος που έχει σαν νοσοκομείο, βέβαια. Ναι. Και αυτός κάνει, για μένα, αν έχω πρόβλημα, είναι η οικογένεια μου. Η οικογένειά σου. Ναι. Οπότε γι' αυτό κάνατε και τα χαρτιά. Εκκλησία? Όχι. Α. Αλλά μια στιγμή, όταν έχουμε χρόνο, θα κάνουμε κάτι. Θα κάνουμε γάμο σωστά και όλα αυτά. Αλλά δεν έχουμε χρόνο. Παιδιά, σκέφτεσαι να κάνεις? Όχι τώρα. Επειδή τώρα κάνουμε δουλειά, το focus είναι για career και πού θα πάμε, έτσι. Αλλά μια μέρα, μια στιγμή θα γίνει. Πώς είναι ο Χρήστος στο Rising Stars, αρέσει? Είναι ό,τι νόμιζα θα είναι. Είναι τέλεια, σωστός, βοηθάει, όλα αυτά. Και γλυκός είναι. Στην Ελλάδα ξέρεις πως το λέμε, είσαι καψούρα μαζί του. Ναι. Μπορεί, έχει κάνει καψούρι. Όταν πάτε Θεσσαλονίκη που θα είσαι μακριά, θα ζηλεύει ο Μάστορας? Όχι. Γιατί? Επειδή είμαι καλή κορίτσι. Και ο Χρήστος είναι καλό παιδί, εσύ ζηλεύεις όμως. Όσο πρέπει να είμαι λίγο, σε βλέπω, έτσι λέω συνέχεια. Έχω μάτια παντού, έχω τα μάτια παντού, πρόσεχε. Και ο Χρήστος αδυνάτησε και ομόρφη είναι και εσύ αδυνάτησες, ομόρφη είναι. Όχι ακόμα. Θέλω να είμαι σαν Φουρέιρα, που είναι πολύ έτσι. Τώρα που η Κόρνεϊ είναι σε φάση διετάς, γιατί ετοιμάζει νέο τραγούδι, νέο βίντεο κλιπ, έλα να φάμε αυτό το φανταστικό μπράουνις. Και σε ταγί. Θέλω να μου βρείτε βίντεο κλιπ της Κόρνεϊ να τη δω λίγο πώς είναι. Πήγαινε στο Φαντασία να τη δεις τον Αργυρό. Να βρούμε ή Madwalk ή Mad Awards, θα πάθει σόκι φέι από ευχαριστήθηκαν. Είναι τα ωραιότερα οπίστια καταρχάς έχει κάνει, να ξέρεις. Αλήθεια. Είναι στην πλάτη το οπίστια. Την έχω δουλειάει, είναι σόκι. Το οπίστια έτσι στην πλάτη. Δεν έχεις ξαναδεί αυτό το πράγμα. Φοβερά μακριά πόδια. Και καλή κοπέλα και κυρία. Και πάρα πολύ ερωτευμένη όσο δεν παίρνει. Και ο Χρήστος είναι άντρας παντελόνια, είδες ο άνθρωπος. Είναι πολύ κολλημένοι μαζί. Είπε ότι ουσιαστικά, επειδή δεν έχει κάποιον σαν οικογένεια. Αν κάτι, και αν συμβεί κάτι. Συμφωνώ, συμβίωση έχουν κάνει. Ναι, σύμφωνα. Το λέω αυτό τώρα, παιδιά, μην τρελαθούμε. Ναι, αλλά λέει από την πρώτη στιγμή. Ήταν από την πρώτη στιγμή που γνωρίστηκαν. Ήταν άντρα. Πού γνωρίστηκαν αυτή τη στιγμή? Ήταν άντρα. Από το χώρο. Από γιατί το χώρο. Είχαμε κάνει και ένα διαφημιστικό γύρισμα για τη θετική ενέργεια. Το θυμάμαι ότι τότε τα είχαν πρωτοφτιάξει. Υπήρχε αμοιβαία αλξία καριέρα, παιδιά. Και τι σημαίνει θέλω να γίνω σαν τη Φουρέιρα που αγαπάει. Παιδί μου, είδε ότι η Φουρέιρα τελικά έχει σχολή. Σχολή Φουρέιρα. Όντω αυτό ισχύει. Πολλέ κοπέλε τώρα γίνουν Φουρέιρα. Αλλά άμα δει το σώμα τη. Στο Φαντασία γιατί συνεργάζονται. Ήταν και ο άνθρωπο που έμαθε χορογραφία. Κάνε μαζί χορογραφία στην αρχή. Γιατί έτσι πήγε στο Φαντασία. Η Κόρνεϊ έκανε χορογραφία με τη Φουρέιρα. Την είδε ο Μπερτάκης, λέει εσύ, γιατί δεν τραγουδάς κιόλας? Και έτσι ξεκίνησε η συνεργασία. Ήταν και στον Παθεοχάρη χρόνια, έβγαινε στον παλέτο του Ρουβά. Για πείτε μου ότι ήταν μια. Αυτή είναι η ψηλή. Αυτή είναι, σου λέω. Για που λες. Αυτή είναι. Για πείτε μου ότι ήταν αυτή η χορεύτρια. Αυτή είναι με το σάκι παλιά όταν έβγαινα. Μα γι' αυτό το λέω. Είναι χαρακτηριστική αυτή. Παιδιά αυτή είναι. Πριν μπει στο μοναστήρι. Παιδιά. Το Πάνθεον. Αυτή είναι. Το ωραιότερο σώμα και την ωραιότερη κίνηση που έχω δει ποτέ. Εδώ είναι σόκι κοπέλα. Το ξέρει γιατί μιλάει έτσι. Δηλαδή τη βλέπει τώρα εκεί με το ζεκάκι. Γιατί η κοπέλα δεν είναι ψωνάρα. Λες
αλλά μην έχει αυτό που είναι χαμηλό τόνο, ξέρει τι κάνει. Ναι, αλλά δεν λες θέλω να γίνω σαν τη Φουρέρα, που είναι θεά η Φουρέρα, αλλά... Εντάξει, επειδή μήπως θέλει να γίνει στο τραγούδι, καταλαβες. Επειδή είναι γνωστή. Παιδιά, η Κόρτρι είναι εκείνη χορεύτρια που είχε το στήλο και χόρευε. Ναι! Κορίτσι μου, το κατάλαβες. Μάστορα! Καλοτρώει ο Χριστάκης, καλοτρώει! Τι να ζηλεύει το Μάστορα τώρα, μην πω. Αυτή είναι 2 μέτρα γυναικάρα. Είναι όντως ο Λάντε Βίζλα. Μπράβο στο Μάστορα που πήρε ψηλή. Με το πόδι που το έκανε έτσι. Ναι. Τι να σου δείξω τώρα. Άμα τη δει live θα πάθει σοκ. Θα σου δείξω από βραβεία ή από μάγκο. Βρε λίγο καραγιάννη. Δεν κατάλαβε ποια είναι. Βρε λίγο βιντεάκι από αυτό που χόρευε. Στο σάκι. Το Παπαθεοχάρη. Παιδιά θα πάθετε σοκ. Σπύρο θα πάθει σοκ. Δεν έχει. Εγώ είχα χαζέψει. Αφού το σάκι. Εσύ εντάξει, το έχω καταλάβει ότι χαζέψει. Ήταν πολύ καλή. Με την καλή έννοια πάντα. Έχουμε και μια άλλη καλή σοκ. Νέο κεφάλαιο. Η κίνησή τη δεν είναι φανταστική. Εάν είναι αυτή. Αυτή είναι τώρα. Δεν σα πούμε ψέματα.